Άλλο πρόβλημα που βασανίζει χιλιάδες πολίτες είναι βέβαια η κατάλυση της δημοκρατίας, θα έλεγα εν γέννη. Ένα μέρος αυτής της κατάλυσης αποτελούν και οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι οποίες κάθε άλλο παρά ταυτότητες είναι. Δεν είναι απλό μέσο ταυτοποίησης, είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο δικαιωμάτων, είναι η κάρτα του πολίτη, που σε συνδυασμό με τον προσωπικό αριθμό μας βάζει σε κάποιους μονόδρομους μέσα στην κοινωνία. Μέσω θα ενεργοποιεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και χωρίς αυτό δεν θα μπορείς να ζήσεις επί καθημερινής βάσης. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ταυτότητα ήταν να τη δείχνεις μία στο τόσο σε μία υπηρεσία. Θα πρέπει από το πρωί ως το βράδυ να έχεις μαζί σου την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, λέω εγώ, και ταυτότητα, και για να εξυπηρετηθείς, να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά αύριο, διότι αυτό θα συνδεθεί και με τις τράπεζες, θα γίνει και το ψηφιακό μας πορτοφόλι, όπως η Γερμανία ήδη έχει συμπεριλάβει όλα τα. Όλες τις παροχές του κράτους, αυτό που ξέρουμε σαν Youth Pass, ας πούμε, προσπαθούν τους νέους να δώσουν κάποια ψίχουλα για να δουλειές δεν έχουν. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα ενσωματωθούν σε αυτή την κάρτα του πολίτη. Οπότε είναι λογικό να ανησυχούν οι πολίτες, διότι μια κάρτα δικαιωμάτων μας παραπέμπει σε μια αγωγική κοινωνία, την κοινωνία της Κίνας, τώρα το μεγάλο πείραμα που γίνεται με την αξιολόγηση του πολίτη, και είναι λογικό τα θεμέλια της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή να. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που λένε ότι την ίδια δουλειά κάνει και η κάρτα της τράπεζας, κάνει και το ΆΜΚΑ, κάνουν και, και τα κινητά μας ακόμη, ναι, που είναι δηλωμένα. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτούς? Ξέρετε, και εσείς και όλοι οι άνθρωποι έχουμε δίκιο σε κάποια πράγματα. Έχουμε δίκιο γιατί έχουμε μάθει σε μια κατάκριση της τεχνολογίας, παραδίδοντας από μόνοι μας ήδη κάποια δικαιώματα. Δηλαδή, η έννοια της ιδιωτικοποίησης έχει ξεχαστεί. Όταν, άμα συμφωνείς να έχεις, ας πούμε, να χρησιμοποιείς μόνο κάρτες, είτε είναι πιστωτικές κάρτες, είτε είναι κάρτες ανάληψης, και δεν χρησιμοποιείς μετρητά, από την άλλη πλευρά όμως να δεις λογαριασμό, πότε ήπιες καφέ, πότε δεν ήπιες, τι αγόρασες, που πήγες, τι δεν πήγες, άμα κι εσύ, σαν πολίτης, αυτοκαταργείς την ιδιωτικότητά σου, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για ένα κράτος που θέλει να παραδώσει περισσότερες ελευθερίες χάρη της εξυπηρέτησης, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει τη δουλειά του. Όμως, να σημειώσουμε και μερικά πράγματα. Το κινητό, αν θέλω, το χρησιμοποιώ. Και να πούμε ότι το κινητό παρακολουθείτε, νομίζω είναι λάθος. Και δηλαδή, ακούστηκαν και από χείλη, ας πούμε, υπουργού αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Γιατί? Για να σε παρακολουθήσουν σήμερα χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Πρέπει να δώσει εντολή ο εισαγγελέας. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχει δώσει ο εισαγγελέας εντολή να παρακολουθήσουν εσάς, εμένα, κάποιον άλλο συνάδελφο, ένα πολίτη, τότε πώς εμείς δεχόμαστε ότι αυτό το παράτυπο πράγμα να σε παρακολουθούν, το δεχόμαστε, και αφού δεχόμαστε μια μεγάλη παρανομία και απαρατυπία, λέμε μετά τι κάνει η κάρτα. Επομένως, νομίζω καταρχάς είναι σε λάθος βάση. Αν φύγουμε όμως από εκεί, θα δούμε ότι, όπως προείπα, όταν η παλιά ταυτότητα τη χρησιμοποιούσε μια φορά το μήνα, ήταν ένα πράγμα, καταρχάς δεν γινόταν καταγραφή. Δεν γινόταν κάποια καταγραφή των κινήσεών σου. Σιγά σιγά, γιατί τώρα στην αρχή που βγήκε η κάρτα δεν υπάρχουν ακόμα πολλά πώς, δεν υπάρχει υποδομή, ας πούμε, στο κράτος, ούτε γενικότερα, ας πούμε, στην κοινωνία, για να εξυπηρετήσει συνέχεια με την κάρτα. Όταν θα γεμίσει τα πώς της εξυπηρέτησης του πολίτη σε όλες τις υπηρεσίες και στο σπίτι, που στον υπολογιστή θα χτυπάς την κάρτα για να μπει στον υπολογιστή, θα χτυπάς την κάρτα για να μπει στην κοινωνία, τότε πλέον έχει στάσει σε ένα άλλο επίπεδο, παρακολουθήσει χειρότερα και από το κινητό. Και να σας πω και κάτι άλλο, και η κυβέρνηση του wallet, ας πούμε, του Gov, ας πούμε, θα αναβαθμιστεί και το ανακοίνωσαν επίσημα. Οπότε θα πλησιάζει στην ηλεκτρονική ταυτότητα με όποια μορφή και αν είναι, στη σημερινή, στην αυριανή, δεν έχει σημασία. Θα συγχρονίζει με το κινητό και μετά έχει το κινητό τα πάντα. Έχει το πορτοφόλι σου, έχει την κάρτα δικαιωμάτων και θα προσαφερούν δικαιώματα όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Που αν είσαι αρεστό στο σύστημα, είσαι σε μία ελίτ, έχει εκτόσει στα εισιτήρια, έχει το δικαίωμα να πα στα παιδιά σου ιδιωτικά σχολεία. Πρέπει να έχει χρήματα πρώτα για να το κάνει αυτό, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και μπορεί να τιμωρηθεί, όπως εσείς οι δημοσιογράφοι, αν αποκαλύψει ένα σκάνδαλο. Θα δείξουμε ένα βίντεο σήμερα μέσα, που ένας δημοσιογράφος αποκάλυψε ένα μεγάλο σκάνδαλο σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο.
και δεν μπορούσε, τον βάλανε στη μαύρη λίστα της κοινωνικής αξιολόγησης, πήγε στον πάτο και πήγε να βγάλει εισιτήριο για το τρένο και δεν του έδινε το μηχάνημα εισιτήριο για το τρένο. Γιατί ήταν blacklisted, ήταν στη μαύρη λίστα. Επομένως, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, έχετε δίκιο και όλοι έχουμε δίκιο εν μέρη, αν έχουμε παραδώσει ήδη ένα μέρος ιδιωτικότητάς μας ήδη, τώρα το κράτος έρθει και σου λέει ότι σε πειράζει αφού το έχεις παραδώσει. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και τι είναι αυτό που προτείνετε εσείς? Τι μπορεί να γίνει? Να μείνουμε στο παλιό σύστημα, δηλαδή να πάμε σε κάτι πιο απλό. Και μπορούμε να μείνουμε στο παλιό σύστημα? Μπορούμε να μείνουμε στο παλιό σύστημα και θα σας πω γιατί. Το πρώτο πράγμα που πόναγε εμάς σαν χώρα είναι ότι αυτό το παλιό δελτίο της ταυτότητας πολύ εύκολα μπορείς να παραποιήσεις, να βγάζεις μαϊμού ταυτότητες στην ουσία. Έτσι, πολύ εύκολα μπορείς να το κάνεις. Να πλασταγραφηθεί, εν πάση περιπτώσει, μια ταυτότητα. Βέβαια και αυτό που ισχυριζόταν παλιά, που ήταν έτσι και λίγο διαφορετικό το σύστημα έκδοσης διαβατηρίων, σου λέγανε ότι βγάζει μια πλαστή ταυτότητα, οι Αμερικάνοι ας πούμε είχαν αυτό το παράπονο, μετά πας, δίνεις ένα διαβατήριο και ξεπλένεις την ταυτότητα κάποιο τρόπο. Δηλαδή επικυρώνεις μια πλαστή ταυτότητα σε ένα διαβατήριο για 10 χρόνια και κυκλοφορείς στην Αμερική. Ναι, αυτό δεν ισχύει βέβαια ακόμα και σήμερα. Γιατί? Γιατί αν πας διαβατήριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις, χτυπάς το σύστημα. Ποιος είσαι, ποια είναι η ταυτότητά σου, είναι μαϊμού η ταυτότητα ή δεν είναι? Αλλά εν πάση περιπτώσει, να αποδεχθούμε ότι αυτή η παλιά ταυτότητα οπωσδήποτε πλαστογραφείται και δεν κάνει. Ποια λοιπόν είναι η πρόταση, πώς είναι σήμερα το δίπλωμα οδήγησης, πώς είναι η καινούργια ταυτότητα, αλλά χωρίς το τσιπάκι. Γιατί με το τσιπάκι με παρακολουθείς και η ατζέντα είναι να σε πάω online. Όπως όλα τα μηχανήματα έχουν το MAC address, είτε είναι ασύρματα είτε ενσύρματα, γιατί πρέπει να πιστοποιήσει, να ταυτοποιήσει στο ίντερνετ παγκοσμίω. Κάθε μηχάνημα είναι σαν σειριακό αριθμό. Έχει το δικό του MAC address. Έτσι θέλουν και εσύ να είσαι online για να φτάσουμε στο μεγάλο Big Brother. Και αυτά βλέπουμε ότι συμβαίνουν ήδη σε άλλε χώρε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι προκλητικά άνθρωποι μεγάλη επιρροή κάνουν αυτέ τι επίσημε ανακοινώσει στο World Economic Forum και σε άλλα φόρα παγκόσμια. Και δείχνει να υπάρχει έτσι μια θα έλεγα παγκόσμια ατζέντα, το να, επειδή έχουμε γίνει πολλοί, έχουμε υπερπληθυσμό στη γη, πρέπει κάπως να μας ελέγξουν περισσότερο. Δεν φτάνει η προπαγάνδα, δεν φτάνει να ελέγχω την τέταρτη εξουσία, πρέπει με κάποιο τρόπο να σε ελέγχω περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο διακυβεύεται.